Αγαπημένο μου μπάζερ, ξεκίνα το ταξίδι σου στο χρόνο. Stop. Το σύριαλ του Μέγκα Αναστασία το 1993 άφησε εποχή με όλη σχεδόν την Ελλάδα να παρακολουθεί την εξέλιξη του ερωτικού τριγώνου ανάμεσα σε πατέρα, γιο και την Αναστασία. Το φιλί γυαλί που ράγισε, τα κρυβά σου μάτια καθρεφτίζοντας. Γιατί θα βγεις μαζί του? Γιατί θέλω, είναι φίλος μου. Και πρώην γκόμενος. Σε πολύ σπαστικός. Δώσε μου το τηλέφωνο σου για ώρα ανάγκης. Σε πάρω εγώ όταν ξυπνήσω. Τι ώρα? Νιστάζεις? Είμαι εγώ τώρα. Ευχαριστώ. Μήπως γνωριζόμαστε από πουθενά? Δεν νομίζω. Φυσιογνωμικά κάτι μου θυμίζει. Την Αναστασία σίγουρα. Go buzzer! Το 2002 το Μέγκα αποφασίζει να κάνει το δικό του reality, το Bar. Αυτό που έμεινε ήταν το φλερ του Άρη με τη Στέλλα Μπέζε. Δεν ήμουν έτοιμη. Το φιλικιπηθείς μαζί μου. Είμαι έναν άντρα γενικός. Μαζί σου. Εδώ πέρα θα σας έγινε μανικός και κοιμηθήκαμε όλο ρέτζο. Άλλο αυτή. Εντάξει. Τι άλλο αυτή? Έλα ρε Άρη τώρα. Κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις. Όχι, τι καταλαβαίνω πραγματικά. Εντάξει, αυτοί κοιμούνται για χαβαλέ, ξέρω εγώ. Και εμείς θα κοιμηθούμε απλά. Φυντικά. Καλά. Τι καλά. Δεν μπορώ να κοιμηθώ, γλυκά. Μαζί μου. Ναι. Να προσπαθείς λίγο, δεν θα σε αφήνω εγώ. Αγοράς την ποδόση, εγώ θα σου λέω. Το μπάζερ σήμερα έχει μείνει στο 2002 και στη Eurovision τότε στέλνουμε το Μιχάλη Ρακιτζή. Στα προκριματικά όμως συμμετείχε και ο Κώστας Μπίγαλης, ο οποίος δεν τα κατάφερε λόγω τεχνικών προβλημάτων, όπως υποστήριζε ο ίδιος. Καλεσμένος λοιπόν στην εκπομπή της Τατιάνα Στεφανίδου είναι ο Κώστας Μπίγαλης, ο οποίος εκνευρίζεται με το Θοδωρή Ρακιτζή. Εγώ το είπα, δεν με ενδιαφέρει playback. Το άκουσες από μένα. Χτες το μεσημέρι το είπατε, κύριε Πήγα, το είχε Στεφανίδου. Χτες το βράδυ. Που έγινε χαμός και έγινε ο χαμός. Ήταν η πρώτη κίνηση που έγινε χτες. Χτες το βράδυ στον Ευαγγελάτο, κουφώσεις. Το μεσημέρι τι κάνατε, κύριε. Χτες το βράδυ στον Ευαγγελάτο. Το μεσημέρι, κύριε Πήγα. Φεύγω. Σας παρακαλώ. Φεύγω. Τελείωσα. Να σας πω, δεν είναι σωστό να φύγετε, δεν είναι σωστό να αποχωρήσετε. Σας παρακαλώ, παρακαλώ. Μου φέρετε να το ρίξω. Σας παρακαλώ πολύ, κύριε Σας παρακαλώ πάρα πολύ, εσείς δεν είστε ρίψασπις. Εσείς ξέρετε να απαντάτε. Παρακαλώ πολύ.